ο λόγος για τον Άρη Λυκογιάννη, τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας στο Λίμπερο. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα, Άντζε. Σε βλέπω, σε βρίσκω λίγο υπερβολικό. Οπα. Εγώ δεν νομίζω, coach, ότι υπήρχε καλύτερος προπονητής φέτος στην Basket League. Δεν είπα στην Ευρώπη. Να είσαι καλά. Αν ο Κώστας έχει άλλη άποψη. Στέργιο, όχι, 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 μισό λεπτό λίγο. Λες κάτι στον coach και απαντάει κάτι. Και τον ρωτάς στο καπάκι. Ποιος ήταν ο καλύτερος coach της χρονιάς? Δεν θα απαντήσω, coach, λέω εγώ. Για πες, coach. Θα απαντήσω. Α, ωραία. Το καλύτερος είναι κάτι που είναι σχετικό. Ναι. Αν το πάμε με την προσωπική άποψη, μπορούμε να λέμε πολλά. Αν το πάμε με την άποψη των αποτελεσμάτων και της εικόνας που είχαν ομάδες, φέτος νομίζω ότι δικαιωματικά το Λαύριο και ο Σεβελής δικαιούται αυτό το χαρακτηρισμό. Απλά. Ναι. Βάσει της πορείας που είχαν ομάδες. Βάσει του ρόστερ που είχαν στη διάθεσή τους. Εντάξει, κοντά είμαστε. Είμαστε κοντά. Λοιπόν, εντάξει, άλλοι μαλώνουν γιατί είπαν κάτι κακό, εμείς θα μαλώσουμε γιατί είπαμε κάτι καλό. Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω, εντάξει. Στην πρωτεύουσα είσαι, κότσε. Ναι, ναι, ναι. Έχει αρχίσει και σου λείπει Θεσσαλονίκη ή πλέον ακόμα δεν έχεις έτσι ταυτιστεί με την πόλη μας? Γιατί είσαι μακριά από τη Θεσσαλονίκη κανένα μήνα, αν δείσου λίγο λιγότερο. Είμαι, επειδή είμαι Αθηναίος, δεν νομίζω ότι μπορώ να το πω, ότι θα το πω ποτέ αυτό. Μ' αρέσει η Θεσσαλονίκη, είναι πάρα πολύ ωραία πόλη, αλλά εντάξει. Το σπίτι είναι εδώ, η οικογένεια είναι εδώ, οπότε... Βεβαίως. Κώστο, το κεντρικό θέμα που σας καλέσαμε είναι η απόφαση του Θανάση Χατζόπουλου, νομίζω ήταν δική σας επιθυμία και όλων βασικά, να παίξει ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Τα ζήγησαν τα δεδομένα όλοι. Νομίζω και εσείς πήρατε μέρος στις κουβέντες. Είχε πει ο κ. Χατζόπουλος ότι δεν θα πάρει κάποια βιαστική απόφαση. Πήρε την απόφαση. Ο ΠΑΟΚ είναι στο BCL, στο Champions League της FIBA. Ήταν και επιθυμία δική σας, έτσι δεν είναι? Και το εκφράζεται με έναν ωραίο τρόπο μετά από ένα παιχνίδι στο τέλος. Το βιντεάκι το θυμούνται νομίζω οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Κοίτασε, σίγουρα είναι κάτι το οποίο όσον αφορά εμάς που είμαστε στο αγωνιστικό τμήμα μας ικανοποιεί. Νομίζω ότι όλων η επιθυμία ήταν να παίξει στην Ευρώπη. Καταλαβαίνω απόλυτα το συλλογισμό και τη διστακτικότητα που υπήρχε από την πλευρά του Θανάση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ορθολογιστής και πηγαίνει με το μολύβι στο χέρι, γιατί έτσι πρέπει να κάνει συγκεκριμένη ομάδα. Νομίζω ότι βάζοντας κάτω όλα τα δεδομένα, καταλήξαμε ότι αυτή θα ήταν μια απόφαση η οποία είναι προς το συμφέρον της ομάδας, που θα ήταν καλό δηλαδή για την ομάδα. Κάπως έτσι πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση. Νομίζω ότι είναι θετικό από όλες τις απόψεις, από όλες τις πλευρές, το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ επιστρέφει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την καινούργια σεζόν. Και είναι εξάλλου και κάτι το οποίο το κέρδισε η ομάδα μέσα στο γήπεδο και είναι, το σωστό θα ήταν να το καρποθεί. Πάντως, κόσμος, νομίζω ότι βασικός άξονας του Θανάση Χατζόπουλου, ενδεχομένως και του δικού σας, εσείς θα μας πείτε, ήταν ότι κανείς δεν ήθελε στον ΠΑΟΚ να πάει η ομάδα απλά να παίξει. Δηλαδή, δεν ήταν αυτός ο σκοπός να παίξει στην Ευρώπη, okay, και να αποχαιρετήσει και να κάνει, ξέρω εγώ, στα 6 μάτς μία νίκη, δύο νίκες και παίξαμε στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ήταν μέρος της κουβέντας και του προβληματισμού, έτσι δεν είναι? Εντάξει, σίγουρα, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορεί κανένας να προδικάσει το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, γιατί αυτά έχουν σχέση με τα οικονομικά δεδομένα, έχουν να κάνουν με την κλήρωση, έχουν να κάνουν με ποιες θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα πέσουν στον ομιλό σου, τα ταξίδια, αν θα είναι κοντινά ή αν θα είναι μακρινά. Δεν μπορεί να πει κανένας πόσες νίκες θα κάνει ο ΠΑΟΚ, αν θα κάνει νίκες καν. Έτσι, σίγουρα η ομάδα παίζει όλα τα παιχνίδια για να μπορέσει να τα κερδίσει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τα πάντα είναι σχετικά. Το κόμμα σχετικό είναι. Ήταν εξαιρετής ότι η συγκεκριμένη ομάδα τη φετινή σεζόν κέρδισε με τον κόπο της κάτι μέσα στο γήπεδο και δεν θα ήταν σωστό και πρέπει να το καρποθεί κάποιος άλλος αυτό. Ναι. Αυτό ήταν το πρωταρχικό. Το δεύτερο έχει να κάνει με το πρεστής. Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα να παίζει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να παίζει στους ομίλους του Champions League, τώρα τη συγκεκριμένη διοργάνωση που συμμετέχουμε. Ο ΠΑΟΚ είναι μέγεθος, υπήρχε επιθυμία και από την ίδια τη διοργάνωση να επιστρέψει η ομάδα.
Δηλαδή και το BCL πίεσε αρκετά από την πλευρά του ως το ΠΑΟΚ να μπορέσει να συμμετάσχει. Είχε μια πολύ καλή συζήτηση με τον κύριο Κομνηνό Θανάση Χατζόπουλος και νομίζω ότι αυτά συνεφέλησαν στο να πάρθει αυτή η απόφαση. Και από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα είναι στο δυνατόν πιο καλή, στο δυνατόν πιο ανταγωνιστική. Αλλά αυτό έχει να κάνει με νούμερα, έχει να κάνει με οικονομικά δεδομένα και το έχουμε πει αρκετές φορές, να το πούμε ξανά, ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καθεστώς οικονομικής εξυγίανσης. Δεν θα γίνουν τρέλες. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε κορμό από την περσίνη σεζόν. Να είμαστε συνειδητοί σε αυτά που λέμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Πάντως η απόφαση του Θανάση Χατζόπουλου για την Ευρώπη προκάλεσε ικανοποίηση και σε Έλληνες και σε Αμερικάνους. Γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι να θεωρεί τους Αμερικάνους ότι δεν καίγονται και πολύ, να έχουν λιγότερα ταξίδια, λιγότερους αγώνες, αλλά το αντίθετο συμβαίνει, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον οι παίκτες του ΠΑΟΚ ήταν παιδιά με φιλοδοξίες και θέλουν να παίζουν και στην Ευρώπη. Παιδιά με κίνητρο, ναι. Υπάρχει αυτό το κίνητρο, θέλουν να παίξουν διπλά παιχνίδια. Αρκετοί από τα παιδιά τα οποία ήταν πέρυσι στην ομάδα, αλλά νομίζω ότι γενικότερα είναι κίνητρο στις διαπραγματεύσεις με οποιονδήποτε παίχνοντας στην μπασκετική πιάτσα, ας το πούμε έτσι, είναι κάτι που το χρησιμοποιείς. Mm-hmm. Μάλιστα. Κότσο, ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Ποιοι είναι οι στόχοι που έχεις στο μυαλό σου για τον ΠΑΟΚ στη νέα περίοδο? Και η ερώτηση γίνεται πριν, χωρίς να έχεις ολοκληρωμένο το ρόστερ στη διάθεσή σου, έστω και θεωρητικά. Δηλαδή, να ξέρεις ότι αυτοί είναι οι παίκτες με τους οποίους θα δουλέψεις. Τι οραματίζεσαι για τον ΠΑΟΚ της νέας περίοδου? Δεν είναι πολύ μακριά η εικόνα που έχω στο μυαλό μου από αυτό που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ φέτος. Να είναι μια ομάδα η οποία θα παίζει με πάθος, θα προσπαθεί να έχει ανταγωνιστικότητα, να διεκδικεί όλα τα παιχνίδια ανεξαρτήτως αντιπάλου, έδρας. Η φιλοδοξία την οποία έχει ο καθένας στο μυαλό του είναι ξεχωριστό πράγμα. Εγώ μπορεί να θέλω να πάρω το πρωτάθλημα. Το θέμα είναι μπορώ. Ναι, σωστό. Όπως είπα και πριν, δυστυχώς τα πράγματα έχουν να κάνουν με νούμερα και αριθμούς. Εμείς θα προσπαθήσουμε πάλι να έχουμε μια εικόνα μεγαλύτερη, καλύτερη, πιο δυνατή, πιο ανταγωνιστική, πιο σκληρή από αυτή την οποία θα έχει το budget που θα έχουμε σαν ομάδα. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Όταν λέγατε coach... Να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Ναι, ναι. Ναι, συνεχίστε, ναι. Λέω να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί από το budget. Όταν λέγατε το ναι τον κύριο Χατζόπουλο τον Δεκέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, και στο διάστημα μέχρι να πείτε το ναι και για νέο συμβόλαιο, σε αυτό το διάστημα των λίγων μηνών, τα πράγματα ήταν γενικότερα όπως τα περιμένατε, ήταν καλύτερα? Πώς το δηλαδή, για να κάνουμε ένα ταμείο της περσινής σεζόν, αφού έχουμε ηρεμήσει όλοι από αυτά που είδαμε στο μάτς με την ΑΕΚ, νομίζω, εντάξει, έχουν περάσει μέρες, τι ταμείο θα κάνατε για την σεζόν που πέρασε, με βάση και τις προσδοκίες σας? Τα πράγματα. Ναι, εξελίχθηκαν καλύτερα από ό,τι τα περίμενα. Η αλήθεια είναι ότι ερχόμενος εδώ στις 10 Δεκεμβρίου με την ομάδα στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε στο μυαλό μας, στο μυαλό το δικό μου, γιατί θα κάναμε αυτή την πορεία στη συνέχεια και θα φτάναμε μια ανάσα από τις θέσεις, μια ανάσα από το τελικό του κυπέλου. Έτσι, στην πορεία εξελίχθηκαν τα πράγματα θετικά, ταιριάζουμε σε αρκετά πράγματα. Έχουμε απόψεις οι οποίες είναι κοντινές. Σεβόμαστε όλοι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να έχει να διαχειριστεί χρέη από τις προηγούμενες χρονιές, τα οποία αφορούν το δημόσιο μεν, αλλά δεν πάβουν να είναι χρέη, δεν πάβουν να είναι βαρύδια τα οποία η ομάδα κουβαλάει. Πάνω σε ένα συγκεκριμένο πλάνο θα πορευτούμε. Θα κάνουμε μια μικρή υπέρβαση στα νούμερα και στα budget που είχαμε οριοθετήσει για την επόμενη σεζόν βάζοντας το κομμάτι της Ευρώπης. Ήδη γίνεται μια προσπάθεια μέσω χορηγιών και ελπίζω και με τη στήριξη του κόσμου να μπορέσουμε αυτό το μικρό handicap να το καλύψουμε και θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα που θα βγάζει υγεία στο παρκέ και το πιο σημαντικό, αυτή τη στιγμή είναι πιο σημαντικό αυτό που σου λέω, να βγάζει υγεία εκτός παρκέ. Γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ αυτό βγαίνει στην πιάτσα να εντός εισαγωγικών να πουλήσει. Το γεγονός ότι είναι μια ομάδα η οποία εξαφάνισε 1,1 εκατομμύριο ευρώ χρέη προς τρίτους και πλήρωσε τη φετινή σεζόν μέχρι τη τελευταία δεκάρας. Αυτό πουλάει, δεν πουλάει τίποτα άλλο. Δεν πουλάει λεφτά. Δεν θα έχει 1 εκατομμύριο ευρώ πάντε.
δεν μπορεί να το έχει. Οπότε, ίδιο πλάνο, θέλουμε να πορευτούμε για την επόμενη σεζόν. Να είναι το πλάνο της συνέπειας. Αυτός είναι ο στόχος όλων μες στην ομάδα. Και φαντάζομαι αυτό, coach, θα είναι και πολύ σημαντικό έτσι όπλο στην προσπάθειά σας να πείσετε καινούριους παίκτες. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια η έξω ήταν καλή μαρτυρία του ΠΑΟΚ, δεν την έλεγες και καλή. Τώρα νομίζω ότι τα πράγματα μέσα σε ελάχιστους μήνες έχουν αλλάξει και γνωρίζουμε όλοι ότι όλοι λένε μια καλή κουβέντα. Οι μάνατζερ, οι πρώην παίκτες, οι νυν παίκτες. Δηλαδή έχει πετύχει κάτι ασύλληπτο ο κ. Χατζόπουλος με τη βοήθεια του κόσμου στο κομμάτι αυτό το οικονομικό. Εκτός από το δικό σας που συμφωνώ, και η ομάδα ανέβασε και το πρεστίζ με την εικόνα της Ογίου στο παρκέ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες. Μένει να το δούμε και στην πράξη. Να δούμε δηλαδή την επιθυμία όλων για να συνεργαστούν με τον ΠΑΟ. Αναμένω με αγωνία. Μάλιστα. Ωραία. Ήταν coach μυστικό της επιτυχίας. Οι καλοί χαρακτήρες των παιχτών που είχε φέτος ο ΠΑΟ, γιατί είναι κάτι που λέγεται και γράφεται πολύ εύκολα ότι είμαστε μια καλή παρέα και αυτό βγαίνει στα ποδητήρια, στα καμαρίνια ή στο κάθε κομμάτι που δουλεύει ο καθένας, αλλά και ο κόσμος κατάλαβε ότι η παρέα αυτή των παιδιών ήταν, αποτελούνταν μόνο από παίκτες με καλό χαρακτήρα. 100% η χημεία και η κατανόηση και οι χαρακτήρες ήταν αυτοί οι οποίοι πήγανε την ομάδα εκεί που την πήγανε. Δηλαδή είχαμε την εντύπωση ότι δεν υπήρχε δύσκολος χαρακτήρας που να δημιουργεί προβλήματα στην ομάδα. Όχι, δεν υπήρχε. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε. Βάλαν πλάτη όλοι. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Από αυτό που είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή και τη μεγαλύτερη, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών να το πω, αξία αγωνιστική, μέχρι και το τελευταίο. Μέχρι και το 12ο και το 13ο και το 14ο. Όλοι έβαλαν πλάτη. Mm-hmm. Και το κάνανε όλοι με τον τρόπο τους. Είναι 100% βέβαιο και αδιαφυσβήτητο ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο η ομάδα παρουσίασε μια καλή εικόνα. Έχετε αρχίσει να σκέφτεστε κι εσείς και οι συνεργάτες σας κόσμο στο γήπεδο ή ακόμα είναι λίγο πρώιμο, coach? Δεν γνωρίζω ποια θα είναι τα πρωτοκόλλα που θα ακολουθήσουν και τι θα αποφασιστεί μετά από 2-3 μήνες. Θεωρώ ότι πολλά πράγματα θα έχουν σχέση με τον εμβολιασμό, με το πώς θα έχει πάει αυτή η διαδικασία. Ευελπιστώ ότι μέσα στο καλοκαίρι όλος και περισσότερος κόσμος θα εμβολιαστεί. Mm-hmm. Και θα θεωρώ ότι θα υπάρχει κόσμο στο γήπεδο, ο οποίος θα έχει σχέση πάντως με αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Ερώτηση από φίλο του Δικεφάλου για το πότε θέλετε ιδανικά να κλείσει το ρόστερ. Γιατί και ο κόσμος χαίρεται, περιμένει μεταγραφές. Είναι στο DNA όλων μας και των Ελλήνων περισσότερο. Ναι. Εντάξει, το ιδανικό για μας θα είναι να έχουμε κλείσει τις εκκρεμότητες μας πριν ξεκινήσουμε την προετοιμασία. Δηλαδή, εμείς θα μαζευτούμε μετά το 15 Αύγουστο. Το ιδανικό θα είναι να έχουμε ολοκληρώσει τις κινήσεις μας μέχρι εκείνο το σημείο, προκειμένου να είμαστε όρθιοι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Αλλά αυτό ξέρεις. Γενικά η περίοδος των μεταγραφών είναι δύσκολη περίοδος. Περίοδος που θέλει πολύ μεγάλη υπομονή και που θέλει και σύνεση. Εμείς έχουμε ως προτεραιότητα αυτή τη στιγμή να τελειώσουμε κάποιες οικονομικές κινήσεις τις οποίες περιμένουμε. Να ολοκληρωθούν δηλαδή ώστε να ξέρουμε πάνω κάτω πού θα κοιμανθούμε. Από εκεί και πέρα να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα με κάποια από τα παιδιά τα οποία ήταν εδώ στην ομάδα πέρυσι και έχουμε την επιθυμία να τους κρατήσουμε, να δούμε αν είμαστε στο οικονομικό σχήμα τους με τους συγκεκριμένους παίκτες και μιλάω κυρίως για το οικονομικό κομμάτι και από εκεί και πέρα σταδιακά να παίρνουμε αποφάσεις. Ωραία. Πριν σας ευχαριστήσουμε, μια τελευταία ερώτηση από εμάς. Αν βλέπετε Euro και αν έχετε κάποια έτσι ομάδα που συμπαθείτε από παιδί ή από πιο έτσι μεγάλος, αν βλέπετε το τουρνουά του φετινό. Κοίταξε, δεν παρακολουθώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο ούτε 30 δευτερόλεπτα. Γιατί? Δεν μου κάνει κέφι, δεν μου λέει κάτι, δεν ξέρω. Παλιότερα έβλεπα φανατικά και πήγαινα και στο γήπεδο πάρα πολύ. Όσον αφορά την Ευρώπη, η αγαπημένη μου ομάδα ήταν η Ολλανδία. Αλλά τώρα πλέον δεν παρακολουθώ καθόλου. Δηλαδή, Euro δεν έχω δει ούτε, δεν ξέρω ούτε ένα αποτέλεσμα. Ωραία.
Κάτι θα έγινε, πατος coach, για να σταματήσετε να βλέπετε κάτι θα έγινε, κάτι θα σας πείραξε. Αν μας το πείτε την άλλη φορά. Να είστε καλά, καλή ξεκούραση. Καλά να περνάτε, καλές επιλογές στους παίχτες και με το καλό να ξεκινήσει και η προετοιμασία να ζούμε και από κοντά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας, καλό μεσημέρι.